ότι αυτό το τρίμηνο πρόκειται να γίνει εφιάλτιστο κατά μεσήμερο. Ταινία του Λος Άντζελες, Χόλιγουντ. Δηλαδή, και επειδή θα γίνει αναγκαστικά και μαθαίνω 75 δις ληξιπρόθεσμα και χαμηλώνει ο πύχης κατασχέσεων πλέον. Δηλαδή, χρωστάς, έχεις ένα βιντεάκι να το δει πριν να δει τι γίνεται. Διότι θα αναπνέεις πλέον, θα έχει ένα κοντεράκι εδώ. Τάκ. 5 ευρώ. 5 ευρώ. Θα έχει κοντεράκια, θα περάσουν κοντεράκια. Δώστο τώρα, δώστο. Η νορκομοσία της κυβέρνησης ξεκινάει το σαφάρι για την κατάσχεση ακινήτων αλλά και τραπεζικών λογαριασμών από όλους όσους χρωστάνε. Σε πρώτη φάση στα ασφαλιστικά ταμεία, αφού τα ταμεία είναι άδεια και η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο να τα ξαναγεμίσει. Ενώ σε δεύτερη φάση σειρά παίρνουν τα υπόλοιπα χρέη στο δημόσιο. Από την τσιμπίδα δεν γλιτώνει κανείς και όσοι χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία θα χάνουν τον μισθό, τις καταθέσεις τους αλλά και τα ακίνητά τους, αφού από τις αρχές Οκτωβρίου ενεργοποιείται η διαδικασία αποστολής από το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών των ειδοποιητηρίων προς τους οφειλέτες για χρέη που προσεγγίζουν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το Κέντρο Ίσπραξης θα αποκτήσει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς περίπου 600.000 οφειλετών. Τονίζεται ότι η δυνατότητα πρόσβασης στο Μητρό Τραπεζικών Λογαριασμών οφειλετών περιλαμβάνεται ως προαπαιτούμενο για την επόμενη αξιολόγηση στο Τρίτο Μνημόνιο, παράλληλα με τη διασύνδεση του Κέντρου Ίσπραξης με το Τάξης, στην οποία επέμενε η Τρόικα και αποδέχτηκε η κυβέρνηση. Στο μικροσκόπιο όμως θα μπουν και όσοι έχουν ρυθμισμένες οφειλές, αφού οι περίπου 300.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων θα ελεγχθούν για να διαπιστωθεί εάν έχουν την οικονομική επάρκεια να εξοφλήσουν ακόμα και νωρίτερα την οφειλή τους. Πάντως, στο ηλεκτρονικό μητρό έχει μεταφερθεί ως σήμερα από τα ασφαλιστικά ταμεία μόνο το 25% των οφειλετών και συγκεκριμένα 268.544 οφειλέτες με οφειλές 14,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην επόμενη φάση θα δημιουργηθεί για κάθε χρέος στο δημόσιο λίστα με όσους χρωστάνε πάνω από 70.000 ευρώ, στους οποίους θα γίνουν οι πρώτες κατασχέσεις. Ενώ από εκεί και πέρα ο πύχης θα κατεβαίνει όλο και χαμηλότερα, πάντα με το ακατάσχετο για μισθούς και συντάξεις να διατηρείται στα 1.000 ευρώ από 1.500 που είναι σήμερα, ενώ έρχεται αύξηση και του επιτοκίου που επιβαρύνει τη ρύθμιση και μάλιστα ως 5 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς ως τώρα για οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ η ρύθμιση ήταν άτοκη. Βεβαίως. Ο κύριος Μίχαλος έχει το λόγο. Κύριε Τράγκα, θέλουμε να ελπίζουμε ότι μετά από αυτή την εκλογική αναμέτρηση θα υπάρξει ένας νέος κύκλος πολιτικής σταθερότητας. Και το λέω αυτό διότι εάν δεν δούμε μια σύμπνοια, σύνεση, συνένεση και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα στο πολιτικό σύστημα, πολύ φοβάμαι ότι εάν δεν έχουμε πολύ σύντομα την πολιτική σταθερότητα που χρειάζεται ο εγχώριος αλλά και ξένος επενδυτής προκειμένου να συμμετάσχει ενεργά στην ελληνική οικονομία και αναφέρομαι στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που είναι εξαιρετικά σημαντική. Σήμερα το είπατε και εσείς νωρίτερα, το είπαν και οι συνομιλητές μας εδώ, έχουμε μια οικονομία, μια αγορά η οποία λειτουργεί κάτω από καθεστώς capital controls. Μέσα λοιπόν σε αυτό το καθεστώς που είναι εξαιρετικά δύσκολη η καθημερινή επιβίωση μιας επιχείρησης ασχέτως μεγέθους, έχουμε στις επόμενες και όλες μέρες μια φοροεπιδρομή. Ότι άμα πάει να βγεις από το αεροδρόμιο δεν σου επιτρέπουν πάνω από 2.000. Βεβαίως, αυτό έχει αλλάξει, ήταν 10.000, παραμένει 10.000 για οποιονδήποτε άλλον Ευρωπαίο πολίτη πλην των Ελλήνων. Δηλαδή, πόσο είναι οι Έλληνες? 2.000. 2.000 και ένα θα παίρνουν τα λεφτά. 2.000 και ένα πρέπει να αφήσεις το ένα για να πάρεις τις 2.000. Λοιπόν, το πρόβλημα όμως, κοιτάξτε, το θέμα των μετρητών. Βεβαίως και αν δεν υπήρχε η εφαρμογή των capital controls, αλλά με την ευρεία του έννοια, θα μπορούσαμε να κάνουμε συναλλαγές, δηλαδή να μπορούν να στέλνουν οι επιχειρήσεις εμβάσματα στο εξωτερικό για πρώτες ύλες και προϊόντα, εμπορεύματα. Δυστυχώς είμαστε μια οικονομία και αυτό είναι οι αιτίες ανήκουν στις διαδοχικές κυβερνήσεις των τελευταίων 30 ετών. Δεν είμαστε μια βιομηχανοποιημένη οικονομία, διότι αν είχαμε ένα παραγωγικό μοντέλο σε αυτή τη χώρα, δεν θα βρισκόμαστε στη δεινή θέση που είμαστε σήμερα. Άρα το 65% του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών είναι εισαγόμενα προϊόντα. Και το χειρότερο, κύριε Τράγκα, φανταστείτε ένα εργοστάσιο, μια μικρή βιοτεχνία, η οποία εάν δεν έχει τις πρώτες ύλες για να παράξει το τελικό αυτό προϊόν στον κλάδο που ασχολείται, δεν έχει ύπαρξη,
ο εργαζόμενος σε αυτή την επιχείρηση. Αυτό λοιπόν το οποίο μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει πολιτική σταθερότητα, να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το ταχύτερο δυνατόν, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν ξένα επενδυτικά κεφάλαια, για να μπορούμε να μιλάμε πάλι για όρια πίστωσης επιχειρήσεων. Πώς θα μπουν ξένα κεφάλαια, ποιος θα κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα? Κύριε Ζηλό, το μόνο πράγμα το οποίο ακούμε και δεν ακούμε και από την αντιπολίτευση ένα διαφορετικό λόγο. Είναι φόροι. Κριζέλο, αυτό ακούσατε προηγουμένως την κυρία Χρυσοβελόνη, η οποία εμέσως πλην σαφώς εκπροσωπεί την κυβερνητική παράταξη υπό την ευρεία έννοια. Συγκυβέρνηση, έτσι λέει. Συγκυβέρνηση, ναι, και μίλησε για διαφθορά. Το θέμα μας είναι η διαφθορά, δηλαδή να ψάξουμε να βρούμε, να ποινικοποιήσουμε δηλαδή και την επιχειρηματικότητα, καλός ή κακός, όλα αυτά τα οποία έγιναν στο παρελθόν, αλλά κανείς δεν μιλάει για το μέλλον. Δεν μιλάει κανείς αυτό που είπε προηγούμενα και ο κύριος Μπότσαρης για τον έμφυα, πότε θα κοπεί. Πότε θα αλλάξουν τα πράγματα, πότε θα μειωθεί ο ΦΠΑ και υπόψη, συγγνώμη για να προσθέσω, ότι περιμένουμε 223 νομοθετικές ρυθμίσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, μόνο το 2015, δηλαδή φέτος, τους επόμενους δύο μήνες, πρέπει να ψηφιστούν 127. Εγώ, κύριε Ζήλο, είναι φόροι. Δεν νομίζω να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση που να πει ότι θα δώσουμε στους συνταξιούχους, στους δημόσιους υπαλλήλους, στους ιδιωτικούς υπαλλήλους και στο 1,5 εκατομμύριο. Μέσα από τη συγκεκριμένη συμφωνία παρέχεται η δυνατότητα της εξέβρεσης των ισοδυνάμων, της αντικατάστασης μέτρων. Ακούσατε εσείς την προεκλογική περίοδο ένα ισοδύναμο? Είπατε ή και το δικό σας κόμμα ένα ισοδύναμο, γιατί εγώ δεν τα άκουσα. Από αυτό το οποίο εσείς ενδεχομένως θεωρήσατε αμεληταία όταν μιλούσα εγώ για τη διαφθορά, όταν μιλούσα για την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής, για τη εκμετάλλευση των διαφόρων μισθών που κυκλοφορούν με αυτά, θα εισρέψουν ήδη χρήματα. Ποιο ισοδύναμο θα είναι? Επίσης δεν έχετε πει το εξής. Παντελή, θα μου επιτρέψετε να σου πω, η κυρία Χρυσοβελόνη ήταν σαφής και πολύ συγκρατημένη. Αναφέρθηκε σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, λατρεμπόριο και περιπτώσεις μεγάλης διαφθοράς και τέτοια. Εγώ καταλαβαίνω, ακούω κάποιους κυβερνητικούς, δεν μιλάνε για ρεβανσισμό, ούτε για ιαβερισμό, ούτε να πάρουν φόρα για τέτοια πράγματα. Οι εντολές απ' έξω βέβαια είναι σαφείς όσον αφορά τα φοροεισπρακτικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό λέω εγώ, υπάρχει μια βιότητα και συντομία χρόνου. Δεν σου λέει να μου εισπράξεις 10 δις σε ένα χρόνο, σου λέει σε 3 μήνες. Κύριε Τράγκα, δεν αντέχει η ελληνική επιχειρηματικότητα. Πέστε τα εσείς, εσείς εκπροσωπείτε τους εμπόρους. Έχει, ο ιδιωτικός εγώ έχω τομέας... μια μικρή τηλεοπτική γωνία εδώ, παρακαλώ. Κύριε Τράγκα, ο ιδιωτικός τομέας έχει σηκώσει όλο το βάρος αυτής της κρίσης από το 2010 και εντέθεν. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε πλέον καταρρύψει οποιαδήποτε οικονομική θεωρία όταν μπαίνουμε σε μια έκτη συνεχόμενη ηφαισιακή οικονομική χρήση. Δεν γίνεται να αντέξει το σύστημα. Έχουμε πει λοιπόν και έχουμε καταθέσει σε όλα τα πολιτικά κόμματα και στην πρώην κυβέρνηση αλλά και στην σήμερα, τη νέα τέλος πάντων κυβέρνηση, ολοκληρωμένη πρόταση, διότι βέβαια, ξέρετε, πολλές φορές η κεντρική... Όχι, μισό λεπτό. Ναι. Έχετε πάει εσείς στην κυβέρνηση Τσίπρας ή στο Βαρουφάκι ή σε οποιονδήποτε στο παρελθόν και του έχετε πει το ΕΒΑ λέει μια συγκεκριμένη πρόταση? Κύριε Τράγκα, και μπορέσατε να περάσετε και από τους Γερμανούς αυτή την πρόταση? Ένα λεπτό. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Εμείς λοιπόν δεν περιοριστήκαμε σε διαπιστωτικού χαρακτήρα επισημάνσεις του τύπου ότι θα αυξηθεί η ανεργία, θα προσθέσουμε κι άλλα λουκέτα. Αυτό είναι γνωστό. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε τόσο στην ελληνική κυβέρνηση αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Γιούνκερ το έχει στα χέρια του, αύριο το πρωί φεύγω για Βρυξέλλες και ελπιστώ ότι θα έχουμε και συνάντηση. Θα συναντηθώ και με τον κύριο Αδρομόπουλο. Θα δείτε τον Γιούνκερ. Ναι, προσέξτε. Έχετε στείλει χαρτάκι. Έχει σταλεί ολοκληρωμένη έρευνα, προσέξτε, έρευνα, σε ακριβώς αυτό που είπε η κυρία Χρυσοβελόνη. Με τα ισοδύναμα. Όχι, θα τη διαβάσει, διότι είναι και εμπεριστατωμένη και κοστολογημένη και άμεσα εφαρμόσιμη. Παίρνουμε λοιπόν 4,6 δισεκατομμύρια από τα μέτρα τα οποία από αυτή την εβδομάδα και όλα, αν όχι από αυτή την αρχή της επόμενης εβδομάδας, θα έρχονται τα πιλιετάκια όπως λέτε και εσείς σε κάθε Έλληνα φορολογούμενο και σε κάθε επιχείρηση ασχέτως μεγέθους, και τα αντικαθιστούμε με αντίστοιχα έτσι ώστε να δώσουμε την απαραίτητη αυτή ελάφρυνση. Και έρχομαι και στο κομμάτι το οποίο αναφέρθηκε η κυρία Χρυσοβελόνη, τις οποίες είναι οι ρήτρες θετικής βελτίωσης, τις οποίες εμείς έχουμε πολύ πολύ συντηρητικά κοστολογήσει σε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ κατέτος που αφορούν την πάταξη του παρεμπορίου και του λαθρεμπορίου, που εσείς το ξέρετε και Τράγκα, έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση σε πολλά φόρα,
ότι είναι πολύ εύκολο. Βεβαίως και είναι. Είναι και θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω εντρυφήσει στο συγκεκριμένο. Εγώ δεν είμαι τέτοιο και δεν μπορώ να σα ρωτήσω. Βεβαίως και σχετίζεται, κύριε Κρανιδιώτη, και με την μετανάστευση, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο μας ταλανίζει και το λέω αυτό διότι πολλές φορές έχει κατηγορηθεί η επιχειρηματικότητα, ο ιδιωτικός τομέας, ότι υποθάλπτει. Εμείς οι υγιείς επιχειρήσεις είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουμε τον μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο από την λειτουργία του παρεμπορίου. Και αυτό γιατί είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός, ο οποίος σκοτώνει το υγιές εμπόριο, άρα σκοτώνει την υγιή επιχειρηματικότητα. Από το λάθρο εμπόριο Περιμένετε από το Γιούγκερ να δει και τη δική σας έρευνα και να αποφασίσει και αυτό, να το προτάσει φυσικά τον επιστήμον της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, ναι, στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, εκπροσωπούμε 756.000 επιχειρήσεις. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις που έχουν μείνει όρθιες σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε θρηνήσει 275.000 θύματα. Ξέρετε τι μας ενδιαφέρει και τι είναι αυτό. Παρακαλώ. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτές οι αναπομείνασες επιχειρήσεις να σταθούν όρθιες για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα 2.900.000 θέσεις εργασίας που απασχολούν αυτές οι επιχειρήσεις και να μπορέσουμε επιτέλους να μπούμε σε μια τροχιά ανάπτυξης από τον τόπο για να μπορέσουμε να μειώσουμε τον αισχρό κατάλογο των ανέργων βάλτε που έχουμε σήμερα για να μην με το απόλυτο αρνητικό ρεκόρ. Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό όμως. Μισό λεπτό για να πληρωθούν τα ρεύματα, παιδιά. Κάντε μου τη χάρη. Πάμε διαφημίσεις, κυρία Πλατάνου.